σωθεί σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τα οποία χρήζουν πρωτίστως αντιμετώπιση. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτές έχουν γίνει με λαθασμένο τρόπο. Δεν έχει να κάνει με το ότι το τρέχον πρόγραμμα θα πρέπει, αν θέλετε, να αποποιηθεί εντελώς. Αλλά λέγαμε ότι το 65% των όσων βρίσκονται σε αυτήν την λίστα αφορούν μέτρα τα οποία και εμείς θα θέλουμε να λάβουμε. Το πρόβλημα είναι ότι όμως δεν υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η δύση της οικονομίας και η διαφθορά, που είναι τα βασικά προβλήματα. Αυτό είπα και στον Υπουργό, τον κύριο Σόιμπλε, σήμερα. Πρώτον, αν δεις την κατάσταση, είναι ότι το τρέχον πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσεις την προβληματική κατάσταση από την σωστή κατεύθυνση και όχι ανάποδα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, καθώς επίσης και αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση και μακροοικονομικές παράμετροι, έτσι όπως είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το τρέχον πρόγραμμα, αντικατοπτρίζουν το αρχικό σφάλμα. Δηλαδή, να υπάρχει ουσιαστικά η λάθος προσέγγιση, μην αντιμετωπίζει το θέμα της εξυπηρέτησης των δανείων έτσι όσο οφείλει, πριν δηλαδή γίνει μια σωστή αναδιάρθρωση. Υπάρχει μια συμφωνία βεβαίως με τους εταίρους μας. Εμείς όμως προσδοκούμε να υπάρχει μια ευκαιρία προκειμένου να γίνει μια εκ νέου εξέταση και εκ νέου κίνηση της μακροοικονομικής φιλοσοφίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Με την κυβέρνησή μας αυτή, η Ευρώπη έχει μια ευκαιρία, διότι η εκλογή είναι νοπή. Και έχουμε λοιπόν αυτή την εντολή από τον ελληνικό λαό, ώστε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτήν την συνήθεια αρνητική νοοτροπία. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε στους εταίρους είναι το εξής, ότι μπορεί να μην σας αρέσει το γεγονός ότι έχουμε εκλεγεί γιατί είμαστε ένα αριστερό κόμμα. Χρησιμοποιήστε μας όμως προς όφελος αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος και οράματος για να αλλάξει σελίδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.